Βαγγέλη, επηρεάζει η ηλικία στο πόσες πρωτεΐνες καταναλώνουμε? Καλή ερώτηση. Αυτό είναι κάτι που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος, αλλά όσο μεγαλώνουμε σε ηλικία, μειώνεται η ευαισθησία μας στις θετικές προσαρμογές και στην αναβολική δράση των πρωτεϊνών. Π.χ. ξέρουμε τα γνωστά νούμερα, 1,6 γραμμάρια πρωτεΐνη σε ένα κιλό σωματικού βάρους, αν είσαι πλεόνασμα γιατί βρίσκεται το σώμα σου σε ένα θετικό περιβάλλον, και το άλλο νούμερο για το έλλειμμα, 2 γραμμάρια πρωτεΐνη σε ένα κιλό σωματικού βάρους, αν είσαι σε έλλειμμα, ή 2,2, ό,τι σε βολεύει. Αυτό ισχύει για τις ηλικίες 10 χρονών, 12 χρονών με 40. Αν είσαι μεγαλύτερη ηλικία τώρα, μπορείς να παίξεις και καταναλώνεις ακόμα περισσότερο γραμμάρια πρωτεΐνη στη διάρκεια της ημέρας. Και ουσιαστικά να πειράξεις αυτά τα νούμερα προς τα πάνω. Δηλαδή, αν είσαι σε έλλειμμα, όχι 2, 2,2. Όχι 2,2, αν είσαι 50 με 60, 2,4. Όχι 2,4, αν είσαι 60 με 70, 2,6 και το καθεξής. Οφείλουμε να πούμε για όλους. Όλοι ασκούνται, όλοι πρέπει βασικά να τρώνε περισσότερες πρωτεΐνες, γιατί μετά πάσεις και από σαρκοπενία. Θέλεις να διατηρείς περισσότερη μυϊκή μάζα όσο μεγαλώνει η ηλικία σου, γιατί αλλιώς κινδυνεύεις για πολλά πράγματα και λες παθήσεις. Περισσότερες πρωτεΐνες κάνουν μόνο καλύτερο και όσο μεγαλώνει η ηλικία σου, να τρως παραπάνω.